Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον τον καθηγητή, πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, τον κύριο Ιωάννη Βαλινάκη. Κύριε Βαλινάκη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κωνσταντίνου, καλημέρα κύριε Κυπριανού, καλημέρα στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, ακούω τον ήχο... ακούω... επιστροφή ήχου από τον υπολογιστή σας, αν μπορείτε να χαμηλώσετε την ένταση, κύριε Βαλινάκη. Για να είναι καλύτερη και επικοινωνία. Νομίζω είναι καλύτερη η επικοινωνία τώρα. Κύριε Βαλινάκη, η Τουρκία εξακολουθεί να προκαλεί. Ακούσατε προηγουμένως και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών να λέει ότι δεν έχουμε λάβει απάντηση. Οι πληροφορίες λένε ότι θα απορρίψει η τουρκοκυπριακή πλευρά και φυσικά πίσω κρύβεται η Τουρκία τις όποιες προτάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για τα ΜΟΕ. Ο κύριος Τσαβούσογλου λέει για να δώσουμε εμείς άδεια να κάνετε εξόρυξη φυσικού αερίου θέλουμε το μισό αέριο, το κυπριακό. Προκαλούν και την Ελλάδα, εκδίδουν ναύτεξ. Ένα σχόλιο για το πώς βλέπετε όλες αυτές τις κινήσεις της Τουρκίας. Κοιτάξτε, ξέρετε ότι είμαι από αυτούς οι οποίοι εδώ και πολύ καιρό έχουν προειδοποιήσει ότι η Τουρκία δεν πρέπει και δεν μπορεί να αναλύεται με όρους μιας δυτικής χώρας, μιας δημοκρατικής χώρας, μιας χώρας η οποία πιστεύει στο απαραβίαστο των συνόρων. Δυστυχώς είναι μια χώρα η οποία θέλει να δημιουργεί αναταραχή, η ίδια δεν το κρύβει ότι θέλει αναθεώρηση συνθηκών ειρήνης, όχι απλά μιας οποιασδήποτε συνθήκης, αλλά συνθηκών ειρήνης μετά από πολέμους. Είναι μια χώρα η οποία στην πράξη έχει βγει έξω από τα σύνορά της σε πολλά μέρη και βρίσκεται παρούσα στρατιωτικά εκτός των συνόρων της. Άρα με κάθε τρόπο μας δείχνει και μας το λέει ότι είναι μια δύναμη αναθεωρητική. Το να λέμε λοιπόν εμείς από τη μεριά μας να ψάχνουμε να βρούμε τρόπους αυτήν την χώρα να τη διαχειριστούμε σαν να είναι ένας Ευρωπαίος γείτονας, νομίζω ότι δεν είναι σοφό. Και αυτό ισχύει και για την Κυπριακή Δημοκρατία και για την Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε επιτέλους, και φωνάζω γι' αυτό εδώ και καιρό, ότι αυτός ο γείτονας πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον τρόπο που πρέπει, και αυτόν πρέπει να τον βρουν η κάθε μία χώρα ξεχωριστά, αλλά και από κοινού συνεργαζόμενες. Μιλάω για τις δύο χώρες μας, Κυπριακή Δημοκρατία και Ελλάδα, έτσι ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Γιατί τα πράγματα, υπογραμμίσω, δεν είναι εύκολα. Η Τουρκία έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη ατζέντα και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, όπως και σε άλλα μέρη του κόσμου και σε άλλα μέρη των συνόρων της. Και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μια πολύ ισχυρή αποτροπή. Και θέλω εδώ να υπογραμμίσω ότι η αποτροπή δεν κρίνεται από εμάς τους ίδιους. Έχουμε την αίσθηση ότι την αποτρέπουμε με αυστηρές δηλώσεις, με αν θέλετε κάποιες ευρωπαϊκές θέσεις που διατυπώνονται στα συμπεράσματα των συνόδων κορυφής. Η Τουρκία δεν μπορεί προδενώς γράφει στα παλιά της τα παπούτσια τέτοιες δηλώσεις των Ευρωπαίων, αλλά και τις δικές μας. Και άρα πρέπει να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε πώς η ίδια μας βλέπει και πώς η ίδια βλέπει τυχόν ευκαιρίες που τις απλώνονται μπροστά της υπό τη σημερινή συγκυρία. Στο ζήτημα, αντιληπτό αυτό που λέτε, δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε στα περιθώρια ενός δυτικού κράτους, κατανοητό. Πώς πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, είναι το ένα, και το δεύτερο, ποια δύναμη είναι αυτή που μπορεί να αποτρέψει την Τουρκία. Κοιτάξτε, πρώτα στην ανάλυση μας είναι επικίνδυνο το να θεωρούμε κάθε φορά, όπως κάνουμε συχνά και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ότι όλα αυτά γίνονται επειδή υπάρχει μια εσωτερική αντιπαλότητα, ότι ο Ερντογάν είναι στρεμωμένος εσωτερικά, ότι η οικονομία δεν πάει καλά και άρα ξεσπάει στα εξωτερικά για λόγους εκλογών. Και έτσι να είναι, που φυσικά αυτή η παράμετρος υπάρχει στην τουρκική κινητικότητα, ας κάνουμε κι εμείς πράγματα για τα οποία, αν θέλετε, θα είμαστε υπερήφανοι, γιατί θα εκμεταλλευτούμε και εμείς, έστω και για εσωτερικούς λόγους, τις αδυναμίες της Τουρκίας και θα πετύχουμε θετικά αποτελέσματα. Έχω πει, παραδείγματος χάρη, για την Κυπριακή Δημοκρατία ότι έπρεπε να κάνει μια κίνηση προς τη μεριά του ΝΑΤΟ. Είναι η ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο να θέσει το δικό της πρόβλημα ασφαλείας. Δημιουργεί, αν θέλετε, μια αίσθηση και μια κινητικότητα γύρω από τα προβλήματα ασφαλείας που αντιμετωπίζει και η Κυπριακή Δημοκρατία όντας εκτός ΝΑΤΟ, αλλά και η Ελλάδα εντός ΝΑΤΟ.
Θέλω δηλαδή να πω ότι βεβαίως δεν θα το πετύχει αυτό και μάλιστα εύκολα. Όμως δημιουργείς μια δυνατότητα να διαπραγματευτείς και είναι αυτό που μας λείπει. Γιατί εμείς ως χώρες νομίζουμε ότι κάνοντας σοβαρές προτάσεις, καμιά φορά πηγαίνοντας και ένα βήμα παραπέρα προς την τουρκική πλευρά, κακώς κατά τη γνώμη μου, γιατί αυτό δεν λέγεται διαπραγμάτευση, θεωρούμε ότι ενημερώνοντας τους συμμάχους μας, αυτή πια η καραμέλα ενημερώσαμε, τι ενημερώσαμε, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το θέμα. Το θέμα είναι τι μας είπαν αυτοί στην ενημέρωση, τι απάντησαν εκείνοι ότι θα κάνουν. Και εδώ βλέπουμε ότι δυστυχώς όλοι οι ξένοι τους οποίους ενημερώνουμε, στις συναντήσεις μας στις διμερείς, αλλά και σε άλλες αφορμές, κρατούν ίσες αποστάσεις ή μένουν βουβοί μπροστά στο πρόβλημα ή επιχειρούν με πολύ μεγάλες γενικότητες να στρογγυλέψουν το ζήτημα και στην ουσία μας καλούν σε ίσες αποστάσεις να τα βρούμε μαζί της και ούτω καθεξής. Κύριε Βαλινάκη, όμως μια ανοτελία απλώς... Όχι λέξεις, κινήσεις θέλουμε. Ναι. Λοιπόν, σας παρακαλούμε θερμά, επειδή έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί σας, κάντε... Αν έχετε την καλοσύνη, λίγο πιο σύντομε τοποθετήσει για να έχουμε την ευκαιρία να επιβάλλουμε τα ερωτήματα και τι απορίε μα. Για παράδειγμα, αυτό που είπατε με τον ΝΑΤΟ. Παρά το γεγονό ότι υπάρχουν πάρα πολλέ αντιδράσει για εύλογε αιτίε και λόγου στην Κύπρο, α υποθέσουμε ότι η Κύπρο υποβάλλει αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Ποιοι θα είναι οι σύμμαχοί μα, τι θα κερδίσουμε όταν την ίδια ώρα η Τουρκία υπονομεύει το ρόλο του ΝΑΤΟ με τι κινήσει τη, όντα μέλος του ΝΑΤΟ, και κατά δεύτερον, όταν για παράδειγμα σύμφωνα με την Daily Mail για την ένταξη δύο σκανδιναβικών χωρών, της Φιλανδίας και της Σουηδίας, θέτει σύμφωνα με πληροφορίες και δημοσιεύματα στο Βρετανικό τύπο, που δεν θα πρέπει να είναι καθόλου τυχαία εφόσον πρόκειται για τον Βρετανικό τύπο, θέλει την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Προσωπικά είμαι πεπισμένος ότι η αναγνώριση του ψευδοκράτους από την Τουρκία με πρωτοβουλία της Τουρκίας δεν θα έρθει. Διότι η Τουρκία δεν έχει κανένα συμφέρον να προχωρήσει στην αναγνώριση του ψευδοκράτους. Τα σχέδιά της είναι άλλα. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι εδώ το κρατήδιο σε εισαγωγικά των Σκοπίων παλαιότερα έφτασε να πετύχει 150 αναγνωρίσεις. 150 αναγνωρίσεις στον ΟΗΕ. Με όνομα που δεν τέριαζε με τις αποφάσεις του ΟΗΕ εναντίον της Ελλάδος, και η Τουρκία μου λέτε ότι αν ήθελε πραγματικά την αναγνώριση του ψευδοκράτους δεν θα το πετύχαινε, δεν θα έβαζε τις 3-4 χώρες δορυφόρους που έχει να το κάνουνε. Νομίζω ότι όλα αυτά γίνονται πολύ απλά για να στηθεί πίεση στην Ελλάδα και στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην Ελλάδα, και με τον τρόπο αυτό να πετυχαίνει κάθε φορά μεγαλύτερες παραχωρήσεις από μέρους από το φόβο μήπως κάποιοι τρίτοι ή μήπως η Τουρκία η ίδια προχωρήσει στην αναγνώριση των κατεχομένων. Διότι η αναγνώριση των κατεχομένων θα σήμαινε στην ουσία ότι η Τουρκία θα είχε τον έλεγχο του Βορρά και δεν θα είχε πλέον κανένα δικαίωμα, καμία απέτηση. Καμία διεκδίκηση απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία και βεβαίως τις θάλασσες γύρω της, μην το ξεχνάμε, ενώ σήμερα η θέση της είναι διαφορετική. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πολύπλοκο θέμα για να το αναλύσουμε στα γρήγορα. Όμως θα σταματήσω εδώ, γιατί να σας δώσω την ευκαιρία να κάνετε και άλλες ερωτήσεις. Τώρα, η Τουρκία παίζει ένα πολύ έξυπνο επικοινωνιακό παιχνίδι. Σε αυτό τον τομέα, ειλικρινά, μας κερδίζει πάντοτε. Και το βλέπουμε και τώρα, η οποία δεν ξέρω αν έχει πείσει κιόλας, ή αν θέλουν να πιστούν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, ότι αυτή που απειλείται είναι η Τουρκία από την Ελλάδα και όχι η Ελλάδα από την Τουρκία. Και ότι η Ελλάδα είναι που παραβιάζει τον αέριο χώρο της Τουρκίας και την απειλή, και ότι ουσιαστικά είναι σε άμυνα η Τουρκία όταν αντιδρά. Την ίδια ώρα εκβιάζει το ΝΑΤΟ η Τουρκία. Από την ελληνική πλευρά, από ελληνικής πλευράς, δεν υπάρχει οποιοδήποτε αίτημα ως αντάλλαγμα για την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας από Ελλάδα. Η Ελλάδα αποστέλει και όπλα ξανά στην Ουκρανία. Είναι ένα χαρτί που θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί η Ελλάδα για να ασκήσει και εκείνη από την πλευρά της πίεση, αφού εμείς δεν είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ. Στην Ευρώπη δεν ξέρω αν μας ακούν ή αν τους ενδιαφέρει να μας ακούσουν. Κοιτάξτε, όπως έχω πει και άλλες φορές και από την εκπομπή σας, όταν θέτεις θέματα, κάτι θα κερδίσεις.
Βεβαίως δεν θα έχεις άθαλα θέματα, χωρίς να τα έχεις σκεφτεί, χωρίς να έχεις ένα γενικό σχεδιασμό για το τι ζητάς και πού θα συμβιβαστείς. Γιατί κακά τα ψέματα δεν θα έχεις θέματα για να τα κερδίσεις 100%, θα κερδίσεις ένα μέρος από αυτά, και αυτό, από αυτόν τον στόχο. Και αυτό είναι λοιπόν η αξία της διπλωματίας. Κινείσαι, θέτεις θέματα, διαπραγματεύεσαι και επαναλαμβάνω, δεν θα τα πάρεις όλα, θα πάρεις όμως κάτι. Αντίθετα με την ακινησία, η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Οδηγεί την άλλη πλευρά να αντιλαμβάνει, να σε βλέπει ως αδύναμο, να προχωράει ζητώντας περισσότερα και κάθε φορά να αναγκάζεσαι να δίνεις και περισσότερα. Αυτή είναι και η ιστορία του Κυπριακού. Από την πρώτη στιγμή κάναμε ορισμένες παραχωρήσεις προκειμένου να υπάρξει η λύση της Ομοσπονδίας, δίνοντας κάθε φορά από εκεί και πέρα όλο και κάτι παραπάνω, έχουμε φτάσει πια να συζητάμε σχήματα τα οποία είναι πολύ κοντά στη Συνομοσπονδία, που είναι και ο πραγματικός στόχος των Τούρκων. Διότι αυτό της επιτρέπει της Τουρκίας να αποκτήσει τον έλεγχο σε ολόκληρο το νησί και σε όλο τον θαλάσσιο και αεροναυτικό χώρο γύρω του. Άρα λοιπόν, για να πούμε για το ΝΑΤΟ, θυμάστε επίσης ότι σας είχα πει εδώ και από καιρό προληπτικά ότι η Ελλάδα έπρεπε να εξηγήσει από τη μεριά της στις χώρες του ΝΑΤΟ ότι διακριτικά στις δύο χώρες αυτές που θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ, αλλά και στα μέλη, τα κράτη-μέλη, ότι δεν μπορεί να ζητούν τη δική μας ψήφο, τη δική μας συνένεση, τη δική μας υποστήριξη για να μπουν στο ΝΑΤΟ και να αισθανθούν ασφαλέστερες και την ίδια ώρα εκείνες να μην αντιλαμβάνονται καν το ζήτημα ότι η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία απειλούνται από μια χώρα η οποία εξίσου αναθεωρητικά, εξίσου επιθετικά με τον Πούτιν λειτουργούν στην Ανατολική Μεσόγειο. Για να το κάνει λοιπόν αυτό η Ελλάδα, για να το κάνει και στο μέτρο που την αναλογεί η Τουρκία, η Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει να κάνουν συγκεκριμένες κινήσεις. Με το να ενημερώνεις απλώς και να λες τον πόνο σου, δεν κερδίζεις τίποτα. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσεις σε κινήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν βεβαίως και την στρατιωτική προετοιμασία. Έχω πει ότι οι εξοπλισμοί της Ελλάδας είναι εξοπλισμοί οι οποίοι θα διαρκέσουν αρκετά χρόνια για να υλοποιηθούν. Το πρόβλημά μας είναι τώρα, κατά τη γνώμη μου, το 22 και το 23, ανάλογα και με τις εξελίξεις στην Τουρκία. Βλέπουμε ότι ξεδιπλώνεται μια επιθετικότητα αδιανόητη από τη μεριά της Τουρκίας στο Αιγαίο, όταν επισήμως πλέον διεκδικεί κυριαρχία, όχι κυριαρχικά δικαιώματα, όχι θάλασσα, όχι αέρα, κυριαρχία ξηρά στο Ανατολικό Αιγαίο, όλα τα νησιά τα ελληνικά στην ουσία. Και κανένας δεν αντιδρά από τους διεθνείς παράγοντες, προσπαθώντας, κρατώντας ίσες αποστάσεις, να υιοθετήσουν μια ίσες αποστάσεις και ουδετερότητα. Αυτή λοιπόν την ουδετερότητα πρέπει να την εκβιάσεις, να πάρει μια θετικότερη τροπή προς τα δικά σου, προς τις δικές σου θέσεις, δικές σου θέσεις με κινήσεις. Και οι κινήσεις συμπεριλαμβάνουν, για να μην αεροβατούμε, και την άσκηση δικαιώματος βέτο. Η Ελλάδα έχει ασκήσει το βέτο για πολλές δευτερεύουσες περιπτώσεις και δεν έχει ασκήσει για την Τουρκία. Είναι αδιανόητο για μένα να φτάνουμε στο σημερινό επίπεδο και η Ελλάδα να μην ασκεί βέτο. Γιατί μόνο έτσι συμβολικά περνάς το μήνυμα ότι έχεις κάτι πολύ σοβαρό, μα πάρα πολύ σοβαρό να αντιμετωπίζεις. Και είναι η ώρα να το συνδέσεις και με τη ρωσική επιθετικότητα και να πεις ότι όλο αυτό είναι ένα σχέδιο Ρωσίας και Τουρκίας, έτσι πρέπει να παρουσιαστεί, οι οποίες από κοινού τορπιλίζουν τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και δημιουργούν και ένα ρήγμα εσωτερικό μέσα στο ΝΑΤΟ. Αυτός είναι ο τρόπος που θα το παρουσιάσεις, ό,τι και αν εσύ πιστεύεις, γιατί έχει σημασία και πώς θα το παρουσιάσεις. Λοιπόν, υπάρχουν δύο δεδομένα αυτή τη στιγμή, κύριε Βαλινάκη, που επιτρέπουν στην Τουρκία εντός εισαγωγικών να βρίσκεται σε θέση ισχύως έναντι των γειτόνων της και όχι μόνο. Το πρώτο είναι το μεταναστευτικό, το οποίο το εργαλοποιεί η Τουρκία όποτε βρεθεί στην γωνιά και όποτε έχει κάτι περισσότερο να διεκδικήσει από αυτό που της αναλογεί. Και το δεύτερο είναι η πόλωση που επιδιώκει ο Τούρκος Πρόεδρος, βλέποντας τα ποσοστά του κόμματος του να κατεβαίνουν, να μειώνονται εν ώψη και των τουρκικών εκλογών του 23, και επιδιώκει, είναι γνωστό, την πόλωση σε εθνικά ζητήματα κτλ. Οι Κύπροι και οι Ελλαδίτες διερωτούνται μέχρι πού θα το πάει ο Τούρκος Πρόεδρος το ερχόμενο καλοκαίρι. Θα έχουμε επανάληψη του 20. Ποια σενάρια είναι πιθανά? Θα έχουμε ένα συνάδειο σε επίπεδο ημείων ξανά? Θα κατεβάσει απλά σκάφη να κάνουν σεισμικές έρευνες? Θα ενεργοποιήσει το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο με ό,τι αυτό συνεπάγεται? Τι εκτιμάτε εσείς? Κάνει την πρόβληση εδώ και καιρό ότι θα είναι ένα θερμό καλοκαίρι και πιστεύω ακόμη θερμότερο του 2020. Όλα δείχνουν ότι πηγαίνουμε προς τα εκεί.
η Τουρκία θεωρεί ότι έχει έρθει η ώρα να ξεδιπλώσει τις απαιτήσεις της με το δικό της τρόπο, γιατί θεωρεί ότι μπορεί να το πετύχει. Αφενός γιατί στέλνουμε μηνύματα, αν θέλετε, να τα βρούμε με την Τουρκία. Έγινε η ανάλυση πρωτοφανής για μένα ότι μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία οι δύο χώρες ήρθαν κοντά. Όταν λοιπόν κάνουμε τέτοιες αναλύσεις και κινούμαστε ανάλογα, προφανώς εισπράττουμε και απογοήτευση και χάνουμε και χρόνο προετοιμασίας, γιατί δεν υπάρχει πολύς χρόνος προετοιμασίας, τα γεγονότα τρέχουν. Φοβάμαι ότι θα έχουμε γρήγορα εκδήλωση αυτής της επιθετικότητας επί του πεδίου. Ναι. Τώρα μπορεί να είναι σε ένα σημείο, μπορεί να είναι σε πολλά. Λογικά η Τουρκία θα ξεκινήσει από ένα σημείο, μετράει τις αντιδράσεις και προχωράει. Mm. Για μένα το πιο μακρινό, αν θέλετε, για την Ελλάδα σημείο είναι η Κυπριακή ΑΟΣ και μάλιστα από τη μεριά την, ενδεχομένως από τη μεριά την Ανατολική, εκεί όπου υποτίθεται ότι θα περάσει το σχέδιο του Τουρκο-Ισραηλινού αγωγού, γιατί έχω πει πολλές φορές ότι η Τουρκία θα πει ή θα τα βρούμε και θα περάσει ή θα το κάνω με το ζώο. Μα από μόνος με το επί του πεδίου, θα το λύσω. Λοιπόν, άρα εγώ θα πιστεύω ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει από εκεί, μπορούσε να ξεκινήσει και νότια της Κρήτης. Θα αρχίσει λοιπόν από τα πιο μακρινά σημεία. Θα δοκιμάζει αντοχές και αντιδράσεις ουσιαστικά. Και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα. Έτσι έγινε και το 2020. Ξεκίνησε 150 μίλια νότια του Καστελόριζου και έφτασε στα 6 μίλια από το Καστελόριζο. Έτσι λοιπόν θα κινηθεί και άρα έχει σημασία. Εσύ αν είσαι προετοιμασμένος, έχεις βάλει κάτω τα σενάρια, ξέρεις πώς θα αντιδράσεις. Και όχι να ψάχνεσαι, δηλαδή το να λες θα είμαι έτοιμος ή να αφήσουμε εκείνη την ώρα να δούμε, να ζυγίσουμε τα δεδομένα. Μα ξέρουμε λίγο πολύ τα σενάρια αυτά. Μπορούμε να σκεφτούμε και ακόμη πιο, αν θέλετε, επιθετικά σενάρια στο Αιγαίο και νομίζω ότι αυτά οι ένοπλες δυνάμεις τα αντιμετωπίζουν. Εκείνο που πρέπει, που είναι, αν θέλετε, το κλειδί, είναι η πολιτική αποφασιστικότητα. Εκεί τελικά έρχονται όλα. Αν δηλαδή οι ηγεσίες έχουν την αποφασιστικότητα, σε ποιο επίπεδο να αντιδράσουν. Θα έχουμε σύγκρουση, λέτε. Η Ελλάδα εξοπλίζεται και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, αλλά ακόμα δεν τα έχει παραλάβει. Το ξεχνάμε αυτό. Ναι, έχουμε τα Ραφάλ. Παρέλαβε τα γαλλικά. Τα γαλλικά τα παρέλαβε, ας πούμε. Ελάχιστα, ναι, μέρος. Άρα, όταν βγαίνεις μπροστά και δηλώνεις συνεχώς και από στρατιωτική ηγεσία και από την πολιτική ηγεσία ότι θα είμαστε έτοιμοι, θα είμαστε εκεί κτλ. Αυτό τι συνεπάγεται, ότι ενδεχομένως να έχουμε σύγκρουση. Η σύγκρουση για μένα, η διπλωματική οπωσδήποτε. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Και του πεδίου. Ναι. Κοιτάξτε, σύγκρουση υπάρχει σε πολλά επίπεδα. Ναι. Μπορεί να υπάρχει στρατιωτική μια μικροσύγκρουση. Μια μικροσύγκρουση στρατιωτική με την έννοια ότι φτάνουν οι δύο στόλοι πολύ κοντά, τα αεροσκάφη πολύ κοντά. Αυτά μπορεί εύκολα να κλιμακωθούν σε κάτι πιο σημαντικό. Κανείς δεν ξεκινάει ξαφνικά βγάζοντας ένα στόλο έξω και επιτιθέμενος στην καρδιά του αντιπάλου. Άρα λοιπόν έχουμε διάφορα σενάρια και επίπεδα κλιμάκωσης και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί πρέπει να έχεις ένα σχέδιο, επαναλαμβάνω. Αυτό σημαίνει ότι έχεις ένα σχέδιο στρατιωτικό, έχεις και ένα σχέδιο συμμαχιών. Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική συμμαχία με τη Γαλλία. Είδαμε ότι χθες ο Γάλλος πρόεδρος στάθηκε, ο μόνος τουλάχιστον από ό,τι είδα, δίπλα στην Ελλάδα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά και η Ελλάδα οφείλει με τον κύριο Μακρόν και σε κατώτερα επίπεδα να επεξεργαστεί συγκεκριμένες δράσεις και αντιδράσεις. Όχι να λέμε απλώς λόγια πιστεύοντας ότι με τα λόγια ο Ερντογάν θα αποτραπεί. Χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται παρουσία, ας πούμε, του γαλλικού αεροπλανοφόρου στις περιοχές αυτές και όχι να περνάει από εδώ, να γίνονται ασκήσεις και να λέμε ότι ήρθε το γαλλικό αεροπλανοφόρο, περνώντας έτσι ψεύτικα μηνύματα αισιοδοξίας. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να έχουμε σχέδιο, να ξέρουμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε εμείς και μέχρι πού μπορούν να μας βοηθήσουν μάλιστα, οι τρίτοι. Ξεκινώντας ότι ο πυρήνας είμαστε εμείς, ό,τι κάνουμε εμείς και ό,τι πάρουμε από τους τρίτους, καλό θα είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Εγώ ευχαριστώ.